Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Νταραρά. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Πού είμαστε, πώς το έχει πάρει ο κόσμος, πώς το εισπράττει, τι σχολιάζει, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε, κύριε Νταραρά? Μαρία, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι απογοήτευση, αγανάκτηση και δεν θα έλεγα τόσο πολύ κινητικότητα από τους συμπολίτες μας. Mm. Εύχομαι τα πρώτα δείγματα να είναι λανθασμένα που λαμβάνουμε. Όπως και να έχει, εμείς αγωνιζόμαστε, ο Δήμος, όλοι οι φορείς του Δήμου και απλοί πολίτες να βγούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να διαδηλώσουμε, να στείλουμε μηνύματα σε όλους. Είναι μονόδρομος να το κάνουμε αυτό. Είναι το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή ως όπλο απέναντι στην όποια πολιτική εφαρμόζεται με αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Έχω την αίσθηση ότι έτσι θα γίνει. Ο κόσμος τελικά θα το στηρίξει αυτό, γιατί είναι μονόδρομος. Είναι για το καλό όλων μας. Μάλιστα. Αυτό το συλλαλητήριο τέλος πάντων θα γίνει την Πέμπτη, είπαμε εδώ, το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία. Mm-hmm. Και το στηρίζουν φορείς. Βλέπω εδώ υπογράφουν από τον Εμπορικό Σύλλογο μέχρι τον Ιωνιό. Είναι μονόδρομος, Μαρία. Είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Όλοι. Εμπορικός Σύλλογος, επαγγελματοβιοτέχνες, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, η Επιτροπή Αγώνα, όλος ο κόσμος είμαστε μια γροθιά. Όλοι οι φορείς και ο Δήμος είμαστε μια γροθιά και οι τοπικές κοινότητες χθες ήρθαν και στη συνάντηση που είχαμε και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων. Mm-hmm. Είναι μονόδρομος να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν θα μας κοστίσει τίποτα, 2 ώρες, 3 ώρες από το χρόνο μας, από τον πολύτιμο χρόνο όλων. Νομίζω αξίζει, ας το δούμε ως επένδυση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπουν όλες οι υπηρεσίες. Πώς θα τα ιεραρχήσουμε τώρα, τι θα προτάξουμε, τι θα βάλουμε μέσα, τι θα ζητάμε, ποιο είναι το πλαίσιο δηλαδή της διεκδίκησης, με λίγα λόγια? Το πλαίσιο της διεκδίκησης είναι το ΙΚΑ, το νοσοκομείο, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, το ΤΕΙ και όλες οι υπηρεσίες που έχουν υποβαθμιστεί ή έχουν φύγει από την περιοχή μας. Δεν θέλουμε να μείνουμε σε ένα. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουμε, διεκδικούμε πολλά. Και νομίζω οφείλουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε, μια κινητοποίηση. Όπως είπα πριν, είναι αυτή τη στιγμή το μόνο όπλο που έχουμε και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πλαίσιο είναι ότι, μάλλον το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε, που θέλουμε να στείλουμε, είναι ότι δεν μπορεί να υποβαθμίζεται μια περιοχή σαν την Ιεράπετρα που προσφέρει τόσα στην πατρίδα, τόσα στην οικονομία, τόσα στον πολιτισμό. Δηλαδή να μην, η Ιεράπετρα προσφέρει πολλά σε διάφορους τομείς. Οπότε δεν ζητάμε ρουσφέτια, ζητάμε να έχουμε αυτό που δικαιούμαστε. Να έχουμε αυτό που μας αξίζει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Μάλιστα. Δηλαδή βάζουμε, ας πούμε, στην ατζέντα μας το ΤΕΙ, το ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ δηλαδή τώρα, το νοσοκομείο το που ΕΦΚΑ λειτουργεί όπως λειτουργεί, την πυροσβεστική που έτσι αποψηλώθηκε, ενδεχομένως και την αστυνομία που συρρυκνώθηκε, συγχωνεύτηκε. Ναι, την εφορία, δεν αφήνουμε κάτι απ' έξω. Ναι. Ό,τι έχει υποβαθμιστεί, γιατί έχουν φύγει, πρόεδρε, αρκετές υπηρεσίες, έτσι, έχουν φύγει. Τις είχαμε μετρήσει πριν καιρό, τώρα έχουμε χάσει και το μέτρημα, πάνω από 15 πάντως εκεί ήταν υπηρεσίες, θα τις ξαναβρούμε εμείς, να δούμε πόσες είναι. Αυτές τώρα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια διαδικασία αυτή που δεν σταματάει, δηλαδή σταδιακά ενδεχομένως να έχουν κατά νου να αποψηλωθούν και να φύγουν και άλλες υπηρεσίες. Ναι. Δηλαδή δεν σταματάει εδώ. Γιατί έμεινε κάτι δηλαδή. Αυτά που μας φύγανε, να σας πω, το ότι διεκδικούμε αυτά που φύγανε στο παρελθόν είτε πιο πρόσφατα και διεκδικούμε και αυτά που έχουν υποβαθμιστεί με την παρουσία μας, ενδεχομένως να θωρακίσουμε και αυτά που έχουμε ήδη. Ναι, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα. Το νοσοκομείο είναι ένα παράδειγμα. Τι έχουμε, τι μας έχει μείνει. Έμεινε αυτό που έμεινε και λειτουργεί όπως έχει λειτουργεί. Χάρη στην προσπάθεια των ιεραπετριτών. Ενδεχομένως η κατάσταση να ήταν πολύ χειρότερη αν οι ιεραπετρίτες ήταν αμέτωχοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm.
Δηλαδή, αυτό το λέω για να δούμε όλοι μας ότι κανένας αγώνας δεν πηγαίνει χαμένος. Ναι, άρα μπαίνουν λοιπόν και αυτά που έχουν φύγει πριν από 7 χρόνια, ας πούμε. Βεβαίως. Όλα αυτά, τα ζητούμε πίσω. Αυτό δεν είναι κάπως ουτοπικό, δηλαδή... Προσωπική άποψη δημοσιογραφική καταθέτω. Για μένα το πρώτο θέμα που έπρεπε να είχαμε ξεσηκωθεί αγριεμένη ήταν το ΤΕΙ. Το ΤΕΙ, το οποίο, ναι, εντάξει, δεν τα καταφέραμε τέλος πάντων, δεν αργήσαμε να το πάρουμε χαμπάρι. Έγινε, ναι, μεγάλη προσπάθεια. Δεν ναι, εντάξει, πήραμε στο παραπέντε και πρόεδρε πήγαμε έγινε να μεγάλη, το... Έγινε, ναι, μεγάλη προσπάθεια και για το ΤΕΙ. Ναι, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να έχω άλλη άποψη ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια. Έγινε προσπάθεια τις τελευταίες μέρες. Έτσι, τις τελευταίες. Είχαμε αφαιθεί σε υποσχέσεις του Πρόεδρου ΤΕΙ, της πρώην Υπουργού, του ΤΑΔΕ. Είχε καμία χειρόγραφη, κανένα. Είχαμε έτσι λίγο αφαιθεί σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το ΤΕΙ για μένα λοιπόν είναι το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να έχει μπει στην ατζέντα. Που χάθηκε και που έπρεπε να το είχαμε πάρει πίσω, που είναι ανοιχτό βέβαια ακόμα, έτσι, μέχρι το 18 θα είναι ανοιχτό. Τώρα πόσους φοιτητές έχει δεν ξέρουμε, είναι το πρώτο για μένα πάντως. Το νοσοκομείο εννοείται, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε, βρε παιδί μου, να δούμε και την αυτοκριτική μας, να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω πού, στην πλατεία, να καλέσουμε τον κόσμο και να κουβεντιάσουμε όμορφα, τι θέλουμε για αυτή την πόλη, πώς τη θέλουμε. Και από εκεί και ύστερα, γιατί γίνεται τώρα έτσι ένα, ναι, αλλαλούμ. Βγείτε έξω να ρωτήσετε τον κόσμο τι λέει για όλα αυτά. Λέει ότι πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική, πρόεδρε. Πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική, γιατί δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, φταίμε κι εμείς. Έτσι να... Μαρία, λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό το συλλαλητήριο, δεν νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι και δεν νομίζω ότι θα έρθει ο κόσμος. Ναι. Το βγείτε να ρωτήσετε τον κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι δόκιμη ως πρόταση. Όχι, διότι κάντε μία συζήτηση στην πλατεία, αυτό λέω, πρόεδρε, δε ιδέα σας ρίχνω, ναι, τώρα, στην πλατεία. Πρέπει να έρθει και ο κάθε πολίτης, έτσι, στα πλαίσια, στα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής αγοράς, μπράβο, ναι, ναι, να κουβεντιάσουμε αυτά. Ήθελα να πω σε αυτό που είπες, ότι βγείτε να ρωτήσετε τον κόσμο. Mm. Μην νομίζετε ότι κι εμείς είμαστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο και δεν επικοινωνούμε με άνθρωπο. Έξω στον κόσμο είμαστε. Κι εμείς είμαστε κόσμος. Mm-hmm. Μέσα στην κοινωνία ζούμε, μιλάμε κάθε μέρα. Mm. Δεν νομίζω ότι δεν είμαστε εντός της πραγματικότητας. Και από την αρχή είπα ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπω τη δραστηριότητα που θα ήθελα ή τη δραστηριοποίηση που θα ήθελα από μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας. Γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν, δεν θέλω να είμαι ουτοπικός. Θέλω να είμαι ρομαντικός και νομίζω αυτό βοηθάει όλο τον κόσμο, να είμαστε ρομαντικοί, να βλέπουμε κάπως τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές. Ούτε μηδενιστές να είμαστε, αλλά ούτε και να τρέφουμε υπερβολικές προσδοκίες. Θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Ο καθένας θα κάνει την αυτοκριτική του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τη κριτική σε σένα. Αν δεν έχω κάνει πρώτα την αυτοκριτική μου, θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας την αυτοκριτική μας και την Πέμπτη θα δούμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών όλων μας. Ανάλογα με τη συμμετοχή θα δούμε και τις επόμενες δράσεις μας. Δεν είναι, δηλαδή λες για το ΤΕΙ, για σένα είναι προτεραιότητα το ΤΕΙ, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι το ΕΦΚΑ, ναι, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι το νοσοκομείο. Δεν τα ιεραρχούμε με βάση τη... Για την πόλη λέμε τώρα, μισό. Για την πόλη λέμε τώρα, έτσι, για να ζήσει και να επιβιώσει και να έχει η πόλη, έτσι... Μα για την πόλη και για την έτσι, πόλη... Έτσι, γι' αυτό Μαρία. Λέμε τώρα, για την πόλη. Εγώ δεν, ναι, δεν έχω κανένα διαμέρισμα να νοικιάζω, ηλία μου, και το ξέρεις, έτσι, δεν έχω... Ναι, μα αρέσει, εγώ, ναι, απλά λέω για μένα πώς θα ιεραρχώ, δηλαδή, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, για την πόλη. Εσύ τα ιεραρχείς έτσι, κάποιος άλλος μπορεί να τα ιεραρχεί διαφορετικά. Επειδή όμως εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε ιεράρχηση με το δώσμο αυτό και άσε εκείνο, τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Ναι. Τα βάζουμε όλα στο τραπέζι γιατί όλα είναι σημαντικά. Κάποιο μπορεί να είναι λίγο σημαντικότερο από το άλλο, αλλά όλα είναι σημαντικά. Μακάρι να μην αρρωστήσει ποτέ κανένας και να μην χρειαστεί να πάει ποτέ στο νοσοκομείο.
Όταν όμως θα το χρειαστεί, θα είναι το σημαντικότερο, η σημαντικότερη παροχή στον πλανήτη. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε στον πειρασμό να βάλουμε 1, 2, 3, 4. Είναι όλα μέσα, με αιχμή του δόρατος το ΙΚΑ και το νοσοκομείο, γιατί το ΙΚΑ προέκυψε τώρα και θα αφορά 20.000 κόσμο του Δήμου μας. Το νοσοκομείο μας αφορά όλους. Τότε ΤΕΙ μας αφορά όλους, η πυροσβεστική όλους, η αστυνομία όλους, η εφορία όλους. Δεν μπαίνουμε στον πειρασμό να τα ιεραρχήσουμε, είναι όλα σημαντικά. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε τη στιγμή που θα χρειαστούμε ό,τι χρειαστούμε. Σημαντικό είναι όμως να καταλάβουμε όλοι μας πως δεν αρκεί να καθόμαστε στο σπίτι μας και να κάνουμε μια κριτική για τους άλλους. Να καθίσουμε στο σπίτι μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε πού είμαστε εμείς λάθος. Και όταν καταλήξουμε ότι το λάθος το δικό μας, το δικό μου, το προσωπικό είναι αυτό, ενδεχομένως να διορθωθούν πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εγώ δεν λέω ότι με το συλλαλητήριο θα λύσουμε τα προβλήματά μας, και βέβαια όχι. Δεν θα είναι ούτε το πρώτο, αλλά ούτε και το τελευταίο. Από τη συμμετοχή όμως θα κριθεί πόσο συνειδητοποιημένοι είμαστε πρώτα, πόσο συνειδητοποιημένοι είμαστε εμείς και σαν Δήμος, και σαν φορείς, και σαν απλοί πολίτες, και τι μήνυμα θα δώσουμε. Δηλαδή με τη συμμετοχή μας στέλνουμε ένα μήνυμα ότι ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει αρνητικό για μας. Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να συσπηρωθούμε. Αν το καταλάβουμε αυτό, έχει καλώς. Αν δεν το καταλάβουμε, αναλαμβάνει και ο καθένας τις ευθύνες του, είτε προσωπικές είτε θεσμικές. Ναι, οπότε είναι ένα στοίχημα δηλαδή για εσάς η Πέμπτη. Αυτό καταλαβαίνω. Για μένα δεν είναι στοίχημα. Για μένα είναι η Πέμπτη μια ημέρα που θα δείξει τις προθέσεις μας. Ναι. Τις ατομικές προθέσεις των ιεραπετριτών και των ιεραπετρισσών. Ναι. Ιεραπετρίτες και ιεραπετρίτησες. Ναι, πάντως, δηλαδή, δεν βάζουμε στοιχήματα. Ναι. Το στοίχημα είναι να κάνουμε το Δήμο μας καλύτερο. Να μην χάσουμε και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αυτό είναι το στοίχημα και δεν είναι μιας ημέρας. Είναι στοίχημα μέσω μακροπρόθεσμο. Να. Και δεν είναι δικό μου. Θα πρέπει να είναι στοίχημα όλων μας. Να. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει και άπειρα συλλαλητήρια όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να θέλω να πω έτσι, αλλά μήπως θα πρέπει να δούμε κάτι άλλο, κάποια άλλη δράση, μορφή κινητοποίησης, κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Κανείς, Μαρία, δεν έχει την απόλυτη γνώση. Είμαστε ανοιχτοί. Όχι, φαντασία θέλει τώρα αυτό, φαντασία. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις από όπου προέρχονται, να τις αξιολογήσουμε και να τις εφαρμόσουμε, αν θέλετε. Γι' αυτό κάναμε και δύο συναντήσεις. Η μία έγινε την Πέμπτη το πρωί με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπων από διάφορους φορείς του Δήμου. Το ίδιο έγινε και χθες το απόγευμα. Είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή δεν έχει κανείς την απόλυτη γνώση. Από όπου προέρχεται μια καλή ιδέα, εδώ είμαστε να την εφαρμόσουμε. Να. Αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να συμμετέχουμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την περιοχή μας που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες μας. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι αυτά που διεκδικούμε μας αφορούν όλους. Το ΙΚΑ μέχρι χθες ενδιέφερε μια μερίδα συμπολιτών μας. Ναι. Από αύριο θα αφορά όλη την... Ναι, αλλά αυτό μισό λεπτό τώρα. Αυτό λέμε ότι να μην κοιτάζει ο καθένας το συμφέρον του το ατομικό. Εμένα με ενδιαφέρει το ΕΦΚΑ, δεν με ενδιαφέρει ΔΕΗ. Εμένα με ενδιαφέρει, ας πούμε, το έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί έχω προσωπικό όφελος, έτσι όπως το λέτε. Πρέπει για αυτή την πόλη να δούμε τι γίνεται. Γιατί, το δεν ξέρω αν το έχετε εξηγήσει. Και νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν σταματήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές που έχουμε, πέρα από τη δική μας ταλαιπωρία, την προσωπική ταλαιπωρία για να πάω στο ΕΦΚΑ να φτιάξω το χαρτί μου ή να πάω στην εφορία να φτιάξω, πέρα δηλαδή το σούρτα φέρτα, χάνω εργατόρες, είναι και θέμα γενικότερο, είναι κίνηση στην Ιεράπετρα, είναι θα πάω, θα σταματήσω και από εκεί να πάρω ένα καφέ, θα πάω, δηλαδή χάνει και χρήμα και ζωντάνια η πόλη. Ζωντάνια και χρήμα. Οπότε αυτός είναι, δηλαδή αν το καταλάβει ο καθένας, ότι εμένα, να μην κοιτάζει το προσωπικό του
όφελος, αλλά να κοιτάξει τη ζωή της πόλης. Και αυτό το νομίζω το έχουν καταλάβει περισσότερο οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της πόλης, που βλέπουν καθημερινά το εισόδημά τους να μειώνεται. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι απόλυτα καταλαβαίνω. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο περισσότερος κόσμος έχει κατανοήσει πως οτιδήποτε γίνεται τον αφορά. Δηλαδή, λέγαμε πριν για το ΤΕΙ, δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν τις γκαρσονιέρες να τις νοικιάσουν. Ναι, μα δεν το λέω έτσι. Το είπα για ζωή στην πόλη. Ναι. Αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά όλο τον κόσμο. Τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον ψαρά. Αφορά όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην έχει άμεση απολαβή από ένα φοιτητή, αλλά είμαστε σε μια κοινωνία που είμαστε μια αλυσίδα. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Όταν ευημερεί ένα κομμάτι αυτής της αλυσίδας, είναι μονόδρομος να συνεχίσει η ευημερία και στα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στο να κατανοήσει ο κόσμος αυτό. Ίσως ο κόσμος έχει απογοητευτεί, ίσως έχει πολλά προβλήματα που δεν τον αφήνουν να βγει έξω από το δικό του μικρό κόσμο, αλλά όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι μονόδρομος να διεκδικήσουμε. Με όποιο τρόπο. Ένας τρόπος είναι και το συλλαλητήριο. Μπορεί να στο μέλλον να υπάρξει κάποιος άλλος τρόπος. Με το να είμαστε όμως στο σπίτι μας, δεν θα λύσουμε προβλήματα που αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να λύσουμε κάποια προβλήματα που αφορούν το δικό μας το σπίτι. Αύριο, παράδειγμα, κάποιες νοικοκυρές που δεν θα έρθουν μπορεί να έχουν καθαρό το σπίτι τους. Κέρδος είναι αυτό για την οικογένεια. Αλλά εάν βγούμε και αφιερώσουμε 2 ώρες για την πόλη μας, μπορεί αύριο να είναι πιο καλά και για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους. Δεν υπόσχεται κανείς ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας με ένα συλλαλητήριο. Είναι μονόδρομος όμως το να διαμαρτυρηθούμε. Να στείλουμε μηνύματα ότι δεν αντέχει άλλο η Ιερά Πέτρα την υποβάθμιση και δεν τη δικαιούται, δεν την αξίζει. Δηλαδή, ας πασχίσουμε, ας παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, 6 ώρα την Πέμπτη. Την Πέμπτη, 6 ώρα. Και όποιος έχει κάποια πρόταση, πρόεδρε, όποιος έχει κάποια πρόταση να την καταθέσει, να κάποια έτσι που θα κάνει τη διαφορά. Όποιος κάποια πρόταση έτσι, να την καταθέσει, ναι, ας μπορεί να την μας ακούσουν, βρει. Είμαστε στην κοινωνία. Μας βλέπει ο μέσος ιεραπετρίτης, μας βλέπει κάθε μέρα. Δεν είμαστε κρυμμένοι στα γραφεία μας. Οπουδήποτε, δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλα. Όποιος έχει πρόταση μπορεί να μας βρει και να μας την καταθέσει. Γι' αυτό κάναμε και τις συναντήσεις χθες και την Πέμπτη με τους φορείς, για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε, αν θες και σε λίγο διαφορετικό μοτίβο από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Δεν κατέχουμε εμείς την απολυτή. Ναι, όχι. Λέμε γι' αυτό το λέω. Δηλαδή να βοηθήσει όποιος έχει έτσι μια ιδέα. Έτσι, να το. Μπορεί να την καταθέσει, είτε μέσα από τα συλλογικά του όργανα, είτε και μόνος του. Εδώ είμαστε. Όποιος θέλει να μας βρει, μας βρίσκει. Μάλιστα. Δεν κρυβόμαστε. Κομμάτι της κοινωνίας είμαστε. Αγωνιζόμαστε όλοι για ένα κοινό σκοπό. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες μας. Και τις συνθήκες που είναι έξω από το σπίτι μας. Μέσα στο σπίτι μας πασχίζουμε όλη την καθημερινότητα. Έξω από το σπίτι μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, την Πέμπτη στις 6 στην πλατεία, εδώ στην κεντρική πλατεία. Στην κεντρική πλατεία. Ωραία, ωραία. Θα τα ξαναπούμε μετά. Επιλέξαμε την Πέμπτη μετά από συνεννόηση μεταξύ των φορέων όλων και των δημοτικών παρατάξεων, γιατί είναι μια μέρα που εξυπηρετεί τους αγρότες. Το κάναμε απόγευμα για να μπορέσουν να έρθουν και όλοι όσοι έχουν πρωινή δουλειά, και τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά όσο μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Δηλαδή για μισό, για τους αγρότες είναι 5-6 ώρα. Δηλαδή θα κατέβουν σύσσωμοι αγρότες την Πέμπτη, μου λέτε. Λέω ότι η Πέμπτη είναι μια μέρα που είναι. Τα συλλογικά τους όργανα, δηλαδή, σας είπαν την Πέμπτη ότι μπορούν καλύτερα. Αυτό λέτε. Την Πέμπτη, ναι. Ότι ωραία. Η Πέμπτη για να δω τώρα όλο το στόμιο και τη γράλη, για ας πούμε. Θα είναι την Πέμπτη στην πλατεία. Είναι ήπια μέρα, αν θέλετε. Ωραία. Άρα την Πέμπτη, δηλαδή, να θα δω και κανένα τραχτέρ, ας πούμε.
κάτι τι είσαι εκεί. Οι αγρότες θα είναι πρώτοι, στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν συμμετέχουν. Εγώ δεν έχω δει πολλούς αγρότες να είναι για την αποψήλωση των υπηρεσιών σε πολύ λίγες δεν κινητοποιήσεις. Ξέρω. Ωραία, την Πέμπτη θα δούμε πόσα τρακτέρ θα μύριεθα ή αγροτικά με μαύρες σημαίες κλπ. Έτσι, γιατί συνήθως πάνε μόνο για την ποινιό τρέχουμε. Μπορούν να έρθουν. Παίζει. Ναι. Ωραία, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει. Θα το δούμε. Εγώ προκαλώ και τώρα. Εδώ είμαστε και ο καθένας μετά την Παρασκευή το πρωί θα κάνει την αυτοκριτική του. Ναι. Και όλοι μαζί θα υποστούμε τις συνέπειες. Μακάρι οι συνέπειες των ενεργειών μας να είναι θετικές και όχι αρνητικές. Μάλιστα. Μακάρι να συμμετέχουμε για να στείλουμε μηνύματα σωστά και θετικά. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε λοιπόν και τις επόμενες. Θα ξανασυζητήσουμε πριν θα την Πέμπτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Δεν μιλάμε σήμερα και σταματάμε. Θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, έτσι κι αλλιώς. Θα βγουν οχήματα στο δρόμο. Με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου θα βγει ένα όχημα. Να καλεί και τον αγροτικό κόσμο αλλά και όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση. Θα μπουν τις επόμενες μέρες κάποιες αφίσες, τις επόμενες, ενδεχομένως και σήμερα, το αργότερο αύριο το πρωί στα στάντ που είναι για τα διαφημιστικά στάντ για να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Μέσω των μέσων, όπως είστε εσείς που είναι σημαντική δουλειά που κάνετε, προσπαθούμε να μπούμε στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να γίνει αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο γνωστό για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Ωραία. Μακάρι το εύχομαι. Να είστε καλά. Εγώ το πρόεδρε. Εύχομαι και θα τα πούμε την Παρασκευή. Και πριν την Πέμπτη ξανά. Και πριν την Πέμπτη ξανά Βεβαίως. Θα τα πούμε. Αν θέλω έτσι, να πω να κάνουμε τον απολογισμό μας, θα τον κάνουμε την Παρασκευή. Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα, να έχετε καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Νταραρά.